Ναι, Βασίλη, καλησπέρα. Η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά, αλλά δεν πρόκειται να το παραδεχθούν αυτό οι Αμερικανοί. Τα βασικά θέματα της συνομιλίας του κ. Μπλίνκεν με τον Τούρκο ομολόγο του ήταν δύο, και μιλάμε για θέματα σκληρά, από αυτά που τα χαρακτηρίζουμε σκληρά. Ο πόλεμος της Χαμάς και του Ισραήλ, λοιπόν, σε συνδυασμό με την αποτροπή ανθρωπιστικής καταστροφής, και βεβαίως η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, η οποία έχει καθυστερήσει πολύ με ευθύνη του Ταγί Περτογάν και φαίνεται ότι θα καθυστερήσει και άλλο. Η ενημέρωση, λοιπόν, του State Department αναφέρει ότι οι δύο υπουργοί συζήτησαν τη σημασία της προστασίας των αμάχων στη Γάζα και τη σημασία της αποφυγής μιας γενίκευσης της διαμάχης σε περιφερειακό επίπεδο. Είναι και δύο θέματα που βολεύουν τους Τούρκους να τα χρησιμοποιούν και τα δύο. Οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι ο κ. Μπλίνκεν έκανε τους Τούρκους συνομιλητές και στα δύο θέματα, αλλά αυτό θα το δούμε, Βασίλη, τις επόμενες μέρες. Μίλησαν ακόμα και για τις προτεραιότητες ασφαλείας του ΝΑΤΟ, έτσι τις χαρακτηρίζουν, και η αναφορά εδώ είναι στα προβλήματα που δημιουργεί η Άγκυρα στη Δυτική Συμμαχία, για την οποία βεβαίως η Τουρκία δεν είναι προβλήματα, απλά είναι οι ανησυχίες της. Σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να αποτραπεί η εξάπλωση της σύγκρουσης σε ολόκληρη την περιοχή. Και οι δύο, αναφέρει η ενημέρωση, συμφώνησαν ότι είναι κρίσιμης σημασίας η προστασία των αμάχων και της διασφάλισης της ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους στη Γάζα, ευχολόγια δηλαδή. Τόνισαν και τη σημασία της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας ως συμμάχος στο ΝΑΤΟ. Αυτό είναι αστείο, βέβαια. Είναι ανέκδοτο. Και επίσης τις προτεραιότητες της ευρωατλαντικής ασφάλειας, τις οποίες συμπεριλαμβάνεται, όπως αναφέρει η ενημέρωση, η ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Θα έλεγα, μου επιτρέπεις, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ευχολόγια, όπως είπα παραπάνω, διότι η ενημέρωση του State Department, αν την αναλύσει κανείς ψυχρά, είναι ότι οι δύο υπουργοί έκαναν τα πάντα για να μην συγκρουστούν και αυτό να μην βγει δημόσια. Κόσμια, δηλαδή. Συμφώνησα, κατά τη γνώμη μου, ότι διαφωνούν. Αυτό, Μιχάλη. Αλλά... Δηλαδή, συμφώνησαν ότι διαφωνούν, αν το πούμε κόσμια στην ουσία. Έτσι, έτσι, ναι. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν, αλλά και ότι δεν θα οδηγήσουν τις σχέσεις στα άκρα σε αυτό που ονομάζουμε σε ένα συμφωνημένο διαζύγιο, το οποίο, Βασίλη, φαίνεται να το θέλει ο Ερτογάν. Οι Αμερικανοί όμως δεν το θέλουν με τίποτα αυτό και θα συντηρήσουν τον διάλογο και τις επαφές με κάθε θυσία. Δυστυχώς δηλαδή, διότι έτσι δεν ημερεύει το θηρίο. Να πούμε επίσης ότι ο κ. Μπλίνκεν βαδίζει σε τεντωμένο σκηνή. Από τη μία, ο πραγματικός σύμμαχος της Αμερικής, το Ισραήλ, δέχεται επίθεση από παντού και σε αυτό το σκηνικό βάζει φωτιές ο Ερτογάν. Και από την άλλη, σε ένα άπιστο σύμμαχο, την Τουρκία, η οποία απειλεί και εκβιάζει το Ισραήλ, εκβιάζει την ίδια την Αμερική. Αλλά ο κ. Μπλίνκεν νομίζει ότι απλά ψυχαλίζει. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της Σουηδίας, στα γρήγορα. Ο Ερτογάν δεν θα υποχωρήσει αν δεν λάβει την έγκριση του Κογκρέσου για την αγορά των μαχητικών F-16. Αυτή τουλάχιστον η αίσθηση υπάρχει εδώ. Έστειλε μεν το αίτημα στην τουρκική εθνοσυνέλευση, αλλά την ίδια στιγμή έστειλε και δύο μηνύματα ότι δεν βιάζεται και ότι η Σουηδία δεν έχει δίθεν αντιμετωπίσει ακόμα αυτήν που ο Ερτογάν χαρακτηρίζει κουρδική τρομοκρατία. Στις δηλώσεις του, ο κ. Μπλίνκεν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αποστολή του πρωτοκόλλου της ένταξης της Σουηδίας στην Τουρκική Βουλή και είπε ότι νομίζει ότι υπάρχει κοινή δέσμευση να διασφαλίσουμε, όπως τόνισε, ότι θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία και η Σουηδία θα ενταχθεί στη συμμαχία. Αυτό ακούγεται πάντως σαν ένα ανατολίτικο παζάρι που συνεχίζει να παίζει ο Ερντογάν. Μιχάλη, ναι. Μένεις μαζί μας, θα σε δούμε και στη συνέχεια για αυτό το θέμα.